τις σχολικές επιτροπές όλης της χώρας καίει εν ώψη της έναρξης της νέας χρονιάς η εξασφάλιση του απαραίτητου πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία. Αν τα προηγούμενα χρόνια και μόνο η συζήτηση για το αν θα υπάρχει πετρέλαιο ακουγόταν εξωφρενική, πλέον είναι μια πραγματικότητα για όλες τις σχολικές μονάδες. Το κράτος έχει ξεχάσει να χρηματοδοτήσει αυτόν τον κωδικό και πολλά σχολεία κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θέρμανση. Από την πλευρά τους, οι βενζινοπόλες εξηγούν ότι από τη στιγμή που υπάρχουν υπόλοιπα του προηγούμενου έτους και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν γνωρίζουν τη λέξη πίστοση, ούτε και οι ίδιοι μπορούν να παρέχουν πίστοση άνω της μιας εβδομάδας και αυτό με σοβαρές εγγυήσεις. Δεν είναι μόνο το θέμα των σχολείων, είναι το θέμα των νοικοκυριών, είναι το θέμα των πολυκατοικιών, είναι το θέμα όλων όσων χρειάζονται πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς δεν είναι το τι έχουμε δηλώσει εμείς, το τι συμβαίνει στην αγορά. Ο κράτος έχει φτάσει σε ασφυξία λόγω της μηδενικής πίστοσης που υπάρχει από πλευράς εταιριών εμπορίας, λόγω μη δυνατότητας χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Και μόνο και όλων αυτών των συγκυριών που υπάρχουν δεν υπάρχει δυνατότητα ανοχής σε κανένα κλάδο. Ούτε όσον αφορά τα σχολεία, ούτε όσον αφορά τις πολυκατοικίες, ούτε όσον αφορά τα νοικοκυριά. Εγώ έχω δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι όσον αφορά τα σχολεία, αν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, υπάρχει δυνατότητα από κάποιους συναδέρφους να εξυπηρετήσουν αυτούς τους χώρους με την προϋπόθεση ότι σε 3-4-5 μέρες θα διασφαλιστούν τα χρήματά τους. Θα είναι διασφαλισμένα τα χρήματα, γιατί όταν πάμε σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατίας. Αλλά για να υπάρχει περαιτέρω πίστοση δεν υπάρχει δυνατότητα όσον αφορά από αυτό που μιλάω με τους συναδέρφους και από αυτό που αντιμετωπίζουμε καθημερινά με τις εταιρείες εμπορίας. Για την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης και την διαμόρφωση της τιμής του στα 1,40 ευρώ, ο κύριος Πούλος εκτιμά πως η τιμή του πετρελαίου θα είναι ανώτερη από αυτήν που αρχικά υπολογιζόταν και πως θα ξεπεράσει το 1,5 ευρώ. Το 1,40 είναι κάτι που ακούστηκε στις αρχές του καλοκαιριού με την ενδεχόμενη εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε στάνταρ ότι θα είναι αυτή η τιμή, γιατί η τιμή του πετρελαίου καθημερινά είναι χρηματιστηριακό προϊόν και καθημερινά παίζει. Αυτό που θέλει να κάνει το κράτος είναι να αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να τον εξισώσει με το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια από 60 ευρώ που πληρώναμε σήμερα τον τόνο οι καταναλωτές να πληρώσουν 460 ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχουμε μια αύξηση που φτάνει τα 400 ευρώ ανά τόνο και όλο αυτό επιβαρύνεται σύν το ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, το πού θα διαμορφωθεί οι τιμές σίγουρα είναι με πώς θα είναι οι τιμές εκείνη την εποχή στο χρηματιστήριο και πώς θα είναι στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, πώς θα διαμορφωθεί το βαρέλι και ποιες τιμές θα υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Θα ξεπεράσει, πιστεύετε, το 1,5 ευρώ. Δυστυχώς, στις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και δεν υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, σίγουρα θα την ξεπεράσει.